Κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που συζητάμε στη Βουλή για την προμήθεια των Ραφάλ, ουσιαστικά για ένα ακόμα πακέτο συμβάσεων στρατιωτικών εξοπλισμών. Και το ερώτημα είναι τι άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο ώστε ο ελληνικός λαός να πρέπει να πληρώσει και άλλα δισεκατομμύρια ευρώ για αυτές τις νέες υπέρογγες δαπάνες για τα εξοπλιστικά. Μήπως τελείωσε η πανδημία και δεν υπάρχει πια η ανάγκη να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία με γιατρούς, με νοσηλευτές, να πάρθουν μέτρα στα σχολεία όπου βράζουν τα κρούσματα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί δηλαδή όπου κάνει πάρτι ο κορονοϊός. Όχι βέβαια, άλλωστε η πανδημία δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε με πρωθυπουργικά διαγγέλματα, ούτε με υπουργικές αποφάσεις. Η πανδημία μπορεί μόνο να περιοριστεί. Και αυτό, όπως αποδεικνύει η τραγική εμπειρία των 2 χρόνων, μπορεί να γίνει μόνο με μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς, σε όλους τους κρίσιμους χώρους υπερμετάδοσης. Με ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Αυτά σας λένε 2 χρόνια τώρα η υγειονομική. Αλλά τώρα τι σας λέμε, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Όλα τα υπόλοιπα που λέτε και πολύ περισσότερο που κάνετε δεν αφορούν την προστασία της υγείας, αλλά την προστασία της καπιταλιστικής οικονομίας και των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτός είναι ο καημός σας, μην τυχόν και απειληθούν τα κέρδη λίγων ομίλων. Γι' αυτό, μαζί με τις προσδοκίες περί τέλους της πανδημίας, καλλιεργείται προσδοκίες από την απογείωση του τουρισμού, από την οποία δήθεν πάλι θα ωφεληθούν όλοι. Κρύβεται όμως πως ο κορονοϊός είναι εδώ, θα συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Τι άλλαξε λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο και φέρνεται και μάλιστα μέσα σε αυτό το κλίμα πανηγυρισμού τις συμβάσεις για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες Μπελαρά στη Βουλή? Μήπως βελτιώθηκε το εισόδημα των εργαζομένων, το εισόδημα των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών ή μήπως των βιοπαλλεστών αγροτών που παραμένουν στα μπλόκα γιατί δεν μπορούν να καλλιεργήσουν λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, των εξευτελιστικών τιμών για τα προϊόντα τους και την ΚΑΠ βέβαια που οδηγεί στο ξεκλήρισμά τους. Το λαϊκό εισόδημα που εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις στην ενέργεια δεν βελτιώνεται με τις ανακοινώσεις για τα ψίχουλα του μήνα, αλλά με αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, με κατάργηση εδώ και τώρα του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των φόρων στο ρεύμα και στα καύσιμα. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει όμως μέσα σε ένα χρόνο και μάλιστα προς το χειρότερο για τον ελληνικό λαό είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς. Χτες είχαμε το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας των 2 Ελλήνων ομογενών από Ουκρανούς στρατιώτες σε χωριό της Ανατολικής Ουκρανίας. Είναι περιττό να πω πως η κυβέρνηση της Ουκρανίας είναι υπόλογη και υπεύθυνη για την ασφάλεια των Ελλήνων ομογενών, από τις οποίες και που βέβαια ξέρουμε όλοι μας ότι και από το πολύ παρελθόν έχουν στοχοποιηθεί. Όπως επίσης ότι η ουκρανική όπως και η ελληνική κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν πλήρεις εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Το κρίσιμο όμως είναι ότι αυτή την ώρα που η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία στην περιοχή βρίσκεται λίγο πριν την πολεμική σύγκρουση, το τραγικό αυτό περιστατικό δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες, προβληματισμούς για νέες πιθανόν ακόμα και προβοκάτσιες που μπορεί να ανάψουν ως αφορμή και όχι βέβαια ως αιτία τη φωτιά και επιβεβαιώνει τους κινδύνους που απορρέουν από την εμπλοκή της Ελλάδας. Στην περιοχή αυτή, εδώ και καιρό, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και γίνονται πρόβες πολέμου. Εκεί όπου όλοι παζαρεύουν με όλους για τα μερίδια των αγορών, τους δρόμους μεταφοράς, τις πρώτες ύλες.
Και πριν μας πείτε πάλι τα γνωστά, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης, σταθερότητας, η οποία επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ουκρανία, σας λέμε ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Όταν τα αμερικανοατικά στρατεύματα που συγκεντρώνονται στα ρώσικα σύνορα περνάνε από την Αλεξανδρούπολη, όταν ανάμεσα στις στρατιωτικές βάσεις που κυκλώνουν τη Ρωσία ξεχωρίζουν αυτές της Ελλάδας, όταν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ στη Μαύρη Θάλασσα πέταγαν με την κάλυψη των ελληνικών μαχητικών, τότε δεν μιλάμε για αποκλιμάκωση, αλλά για κλιμάκωση της έντασης, στην οποία έχετε βάλει και εσείς το χεράκι σας, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ξέρετε πολύ καλά πως η χώρα μας με αυτόν τον τρόπο γίνεται θήτης άλλων λαών και την ίδια ώρα μπορεί να αποτελέσει θύμα μιας και μπαίνει στο στόχαστρο πιθανών απαντητικών μέτρων, όπως έχουν προειδοποιήσει οι Ρώσοι, μιλώντας πολύ συγκεκριμένα για την Αλεξανδρούπολη. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, φορώντας τις νατοϊκές παροπίδες τους, ανακυκλώνουν ατελέσφορες, δήθεν φιλιρινικές πρωτοβουλίες. Η Νέα Δημοκρατία μέσω του Υπουργού Εξωτερικών εμφανίζεται ως ενδιάμεσος και κομιστής μηνύματος αποκλιμάκωσης. Ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες καλούν την κυβέρνηση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να καταθέσει διαμεσολαβητικές προτάσεις αποκλιμάκωσης ή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του αναμασά τη συζήτηση για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας όπου η Ρωσία θα έχει θέση. Όλα αυτά είναι φιλοσικής που επιδιώκει μάταια να κρύψει την κοινή στρατηγική των δύο κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς της ελληνικής αστικής τάξης και των ξένων συμμάχων της. Αυτές οι αδιέξοδες προσεγγίσεις προσπαθούν να κρύψουν το κύριο, πως ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα βία μέσα και πως δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος φιλιρινικός ιμπεριαλισμός. Για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες μεγαλώνει αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η φραστική και διπλωματική αντιπαράθεση συνοδεύεται τόσο από κινήσεις στρατευμάτων, από μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια και των δύο πλευρών, όσο και από τη μυστική διπλωματία. Η κάθε πλευρά προσπαθεί να παρουσιάσει και να αντίσει με τα δικά της επιχειρήματα την αντιπαράθεση, στολίζοντας κατάλληλα την απέναντι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι υπόλοιπες δυνάμεις του Ευρωατλαντισμού υποστηρίζουν πως λόγος γίνεται για το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέξει τις συμμαχίες της και να διαφυλάξει την εδαφική της ακεραιότητα, που αμφισβητούνται από τη ρώσικη επιθετικότητα. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία υποστηρίζει πως λόγος δεν γίνεται απλώς για την Ουκρανία, αλλά για τις εγγυήσεις ασφάλειας της ίδιας. Εκτιμά πως η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η μεταφορά αντιβαλιστικών συστημάτων σε Ρουμανία και Βουλγαρία, ανατρέπουν την ισορροπία στην περιοχή. Πολλοί εργαζόμενοι στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, αναρωτιούνται ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο και αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι των διαφόρων χωρών, αλλά και της δικής μας χώρας σε αυτές τις συνθήκες. Η ουσία την οποία ξεκαθαρίζουμε εμείς τον ελληνικό λαό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, που δεν είναι άλλο από τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Η ουσία βρίσκεται στο ποιες δυνάμεις συγκρούονται, στο συγκεκριμένο ταξικό περιεχόμενο και τα συμφέροντά τους. Συμφέροντα που είναι βέβαια ξένα προς τα συμφέροντα των λαών. Βεβαίως, τη ρώσικη αστική τάξη την ενδιαφέρει η εδραίωση της θέσης των δικών της μονοπωλίων στα εδάφη της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, στη διαπάλη για τον ενεργειακό πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, τα μερίδια των αγορών. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά ήρθαν σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς των δυτικών μονοπωλίων, των διαφόρων ιμπεριαλιστικών ενώσεων, που επιδιώκουν να περιορίσουν τη Ρωσία,
την οποία βλέπουν ως ανταγωνιστική δύναμη στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς. Χαρακτηριστικό επεισόδιο αυτής της διαπάλης ήταν η Ουκρανία, που έχει σχετικά ανεπτυγμένες παραγωγικές βιομηχανικές δυνατότητες, έχει πρώτες ύλες, έχει σημαντικές αγροτικές εκτάσεις, έχει ένα μεγάλο δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Σε αυτές τις συνθήκες υπαρκτού κινδύνου γενίκευσης, αν όχι τώρα, το επόμενο διάστημα ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου, έχει μεγάλη σημασία ο προσανατολισμός της εργατικής λαϊκής πάλης στη χώρα μας. Πρέπει να δυναμώσει η πίστη στη δύναμη του αγώνα, της σύγκρουσης με την πολιτική της εμπλοκής και με τα σχέδια της άρχουσας τάξης να σπρώξει τους εργαζόμενους στην παγίδα της στήριξης της συμμετοχής της Ελλάδας σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο, είτε στο όνομα των συμμαχικών υποχρεώσεων της δήθεν, είτε της δήθεν ανάγκης υπεράσπισης της κυριαρχίας της Ουκρανίας ή της δημοκρατίας εκεί από τον αυταρχικό Πούτιν. Η εργατική τάξη, ο ελληνικός λαός, πρέπει να απορρίψει το δίλημα να επιλέξει κάποια από τις δύο πλευρές της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Ακόμα κι αν αυτή καμουφλάρεται, όπως στην περίπτωση της Ρωσίας για παράδειγμα, πότε με το θρησκευτικό δόγμα της Ορθοδοξίας, επειδή είναι Ορθόδοξη αυτή, πότε με τον αντιφασισμό, εντός εισαγωγικών, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μόνο προπέτασμα καπνού, για να εξηγούμαστε. Οφείλουμε να χαράξουμε αυτοτελή γραμμή, μακριά από αστικά και ιμπεριαλιστικά σχέδια, με κριτήριο πρωταρχικά τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων της χώρας, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα συμφέροντα όλων των παραπάνω. Αυτό κάνει το ΚΚΕ, υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και δυναμώνει την πάλη για την αποδέσμευση της Ελλάδας από ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, από πολέμους, επεμβάσεις, από συμμαχίες τύπου ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στρατηγική ιδιαίτερα συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με τη Γαλλία. Είναι η γραμμή της σύγκρουσης με όσους οδηγούν το λαό στο πολεμικό σφαγείο τελικά, στο όνομα της αναβάθμισης των συμφερόντων της αστικής τάξης της χώρας. Μέσα σε ένα χρόνο έχει μεγαλώσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε επικίνδυνους τέτοιους σχεδιασμούς. Αναφερόμαστε και στην όχι αμυντική, όπως θέλετε να παραπλανήσετε, αλλά επιθετική συμφωνία και με τη Γαλλία, η οποία έχει ανοίξει διάπλατα το δρόμο και για νέες επικίνδυνες αποστολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων στο πλευρό της. Πρόκειται για συμμετοχή σε νέα επιθετικά σχέδια, σε επεμβάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, της περιοχής του Σαχέλ, στα οποία ήδη πρωτοστατεί η Γαλλία και συμμετέχει η Ελλάδα, η οποία επιπλέον καλείται να ενισχύσει την εμπλοκή της στο πλαίσιο της αμοιβαίας στρατηγικής συνδρομής. Ακούσαμε μάλιστα από τον κύριο Τσίπρα το μεσημέρι και κάτι που δεν θυμάμαι αν έχει υποθεί από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, έτσι ακριβώς τουλάχιστον. Πάντως είναι σίγουρα αποκαλυπτικό. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί να στέλνονται ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εκτός συνόρων, αν έχουν τη βούλα των διεθνών οργανισμών που συμμετέχει η χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Άρα να πάνε Έλληνες στρατιώτες στο Σαχέλ, αν έχουν τη βούλα του Ευρωστρατού για παράδειγμα. Να πάνε Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία, αν έχουν τη βούλα του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Άλλωστε, αυτό κάνατε και ως κυβέρνηση. Τώρα το ομολογείτε και ως αντιπολίτευση. Το ίδιο και με το παραπάνω φυσικά ισχύει και με την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, που ετοιμάζεστε να φέρετε για επικύρωση στη Βουλή, μια συμφωνία που εγγενίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, και ήρθατε εσείς να βάλετε την υπογραφή σας, στην πραγματικότητα να βάλετε το λαό μας πιο βαθιά στο στόμα του λύκου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, την εγκατάσταση νέων Αμερικάνικων βάσεων στη Λάρισα, στο Στεφανοβίγιο, την Αλεξανδρούπολη, υποδομές που εκπληρώνουν ιδιαίτερο ρόλο στα νατοϊκά σχέδια
για την περικύκλωση της Ρωσίας και άλλες επικίνδυνες αποστολές. Ακούσαμε επίσης και το εξής φοβερό από τον κύριο Τσίπρα. Η Ελλάδα, λέει, μετατρέπεται σε φυλάκιο της Δύσης και στις επιχειρήσεις προς τη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα, με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν μαζί με τον Καμένο όταν έφτιαξε τη βάση στην Αλεξανδρούπολη και αλλού και πηγαίνατε όλο καμάρι να τις εγκαινιάσετε μαζί με τον Αμερικάνο πρέσβη? Σας προειδοποιούμε για μια ακόμη φορά. Μετατρέπεται τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και την ίδια ώρα σε στόχο αντιπίνων. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Από όλα αυτά που συνιστούν μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων συμμάχων, πηγάζει και η αναγκαιότητα η χώρα να παραμένει, αν όχι στην πρώτη, σίγουρα στη δεύτερη θέση των νατοϊκών δαπανών τα τελευταία χρόνια. Εδώ έρχονται και κουμπώνουν τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα με τα αεροσκάφη και τις φρεγάτες, με τα μοντέλα των οποίων ο Υπουργός Εξωτερικών εμπλουτίζει τη συλλογή του. Και για να σας προλάβω, το ερώτημα κατά τη γνώμη μας δεν είναι εξοπλισμός ή όχι. Για μας το κρίσιμο ζήτημα είναι τι είδους εξοπλισμός, με τι προσανατολισμό και για ποιες ανάγκες. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο τοποθετείται το ΚΚΕ και γι' αυτό καταψηφίζει. Καμιά συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για τα εξοπλιστικά αν δεν πάρθει υπόψη πως το ΝΑΤΟ με το νέο σχεδιασμό το επιδιώκει να επεκτείνει τη δράση του σε όλη την Υδρόγειο, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στους ανταγωνιστές του, την Κίνα, τη Ρωσία, στα γεωστρατηγικά συμφέροντα του ευρωατλαντικού άξονα κατά άλλων λαών και χωρών. Καμιά συζήτηση δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικά για τα εξοπλιστικά προγράμματα βγάζοντας απ' έξω το βασικό παράγοντα που λέει ότι η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία. Και φυσικά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται να εξοπλίσει σαν αστακό την νοτιοανατολική πτέρυγά του. Καμιά συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για τα εξοπλιστικά αν δεν μπει στο τραπέζι ότι ο στόχος της άρχουσας τάξης της Ελλάδας, τον οποίον βεβαίως εσείς ως κυβέρνηση υπηρετείτε, είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων της στην ευρύτερη περιοχή, η οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αναβάθμιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το στόχο περιέγραψε ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες και σήμερα εδώ, πριν λίγες μέρες λέω στην Τανάγρα, όταν μιλούσε για τα Ραφάλ, χαρακτηρίζοντάς τα πολλαπλασιαστή ισχύος που αναβαθμίζει τη χώρα μας σε επίπεδο επιχειρησιακό, τεχνολογικό, αλλά και γεωπολιτικό. Και για να έρθω στο ζήτημα που εσείς ξανά και ξανά επαναφέρετε, όταν πρόκειται να συζητήσουμε εδώ μέσα για τους εξοπλισμούς. Μιλάω για την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, η οποία καθιστά αναγκαία και επιτακτική την ανάγκη των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Τα ερωτήματα όμως είναι αμήλικτα. Είναι ή δεν είναι η Ελλάδα και η Τουρκία μέλη της ίδιας συμμαχίας του ΝΑΤΟ? Είναι. Άρα η χώρα μας και ο λαός μας κινδυνεύουν από μια γείτονα και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ χώρα. Τότε τι συμμαχία είναι η συμμαχία αυτή στην οποία ο ένας σύμμαχος κινδυνεύει από τον άλλο σύμμαχο? Και πώς γίνεται στην ίδια συμμαχία κάποιοι σύμμαχοι, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, να εξοπλίζουν κάποιους άλλους συμμάχους, όπως την Ελλάδα, όπως την Τουρκία, για το ενδεχόμενο να βρεθούν σε μια αναμεταξύ τους πολεμική σύραξη? Δεν περιμένουμε καμιά απάντηση, γιατί η πολύχρονη πείρα συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτή την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, οι συμμαχίες της, οι ιμπεριαλιστικές, αποδεικνύουν ότι οι εξοπλισμοί συνδέονται πρωτίστως με τις ανάγκες των νατοϊκών σχεδιασμών και όχι με την υπεράσπιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και του ελληνικού λαού.
Για πείτε μας λοιπόν ποιες αμυντικές ανάγκες ποιας χώρας υπηρετούν ελληνικά πολεμικά πλοία τα οποία είναι ενταγμένα σε αυτόν τον ευρωατλαντικό σχεδιασμό και περιπολούν μακριά από τα ελληνικά σύνορα μέχρι και τα στενά του Ορμούζ στον Περσικό κόλπο και βάλε. Ποια ακριβώς αμυντική θωράκιση της Ελλάδας διακυβεύεται στη Σαουδική Αραβία όπου στέλνεται πυροβολαρχία πυράβλων Patriot κατά του Ιράν για να καλύψει το κενό αμερικανικών Patriot που αναδιατάχθηκαν στον Ινδοειρηνικό. Ποια συμφέροντα υπηρετούν τα μαχητικά F-16 που σε νατοϊκή αποστολή περιπολούν για τη φύλαξη του εναέριου χώρου της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυρεβουνίου από τη Ρωσία. Τι δουλειά έχουν εκτός ελληνικών συνόρων οι αποστολές Ελλήνων στρατιωτικών, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, στο πλευρό των ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες ευρωατλαντικές αποστολές με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, όπου ξοδεύτηκαν εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιήθηκε στρατιωτικός εξοπλισμός, τέθηκε σε κίνδυνο και η ζωή Ελλήνων στρατιωτικών. Τι έχει να κερδίσει ο ελληνικός λαός πέρα από το να αποτελεί μαγνήτη επιθέσεων, η μετατροπή στρατηγικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών της Ελλάδας σε πολεμικά ορμητήρια των Αμερικανονατοϊκών και η διαθεσιμότητα όλων των στρατοπέδων για τις ανάγκες τους όπως προβλέπει η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, Στρατιωτική Συμφωνία. Τι προσφέρει στην ασφάλεια του λαού μας η διάθεση κάθε χρόνο 2% του ΑΕΠ, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το ΝΑΤΟ. Ο ελληνικός λαός ματώνει για να ξεχρεώνει μια μηχανή πολεμική που δεν βλέπει σύνορα στο Αιγαίο, δεν βλέπει απαράδεκτες βλέψεις της Τουρκίας, τροφοδοτώντας τελικά την επιθετικότητά της. Όπως εσείς λέτε στον ελληνικό λαό να συνεχίζει να ματώνει για τους εξοπλισμούς, το ίδιο λένε και οι απέναντι στον τουρκικό λαό. Όμως τελικά οι εξοπλισμοί τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας μπαίνουν αυτόματα στο ίδιο μεγάλο σακούλι της ισχύως του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι που δεν βλέπετε. Και μάλιστα για αυτή την τεράστια ισχύ το ΝΑΤΟ δεν ξοδεύει δεκάρα, αφού ο λογαριασμός στέλνεται στους λαούς, στον ελληνικό λαό. Τώρα ο λαός θα πληρώσει ξανά αυτή τη φορά για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες Μπελαρά, που όπως λένε και οι ειδικοί στρατιωτικοί παρέχουν άμυνα περιοχής και όχι άμυνα σημείου. Οι νέες φρεγάτες έχουν δυνατότητα να ελέγχουν μεγάλη περιοχή γύρω από την καθεμιά και να απαγορεύουν πτήσεις μέσα στην εμβέλεια των όπλων που θα διαθέτουν. Επομένως, τις νέες φρεγάτες με τα όπλα και τα ραντάρ που διαθέτουν δεν τις χρειάζεστε για το Αιγαίο, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στο Αιγαίο. Τους επιφυλάσσετε επιχειρησιακό ρόλο κατά αποκλειστικότητα εκτός συνόρων. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, εννοούσε και ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μιλούσε για τις Μπελαρά, λέγοντας πως η Ελλάδα καθίσταται πανίσχυρη στις θάλασσες. Πρέπει κάποιος να είναι πολύ αφελής για να μην δει τελικά του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ τις ανάγκες ότι υπηρετούν τα διάφορα αυτά εξοπλιστικά προγράμματα. Η κούρσα των εξοπλισμών τρέχει και εγγυάται μόνο τα αμερικανονατοϊκά σχέδια και τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανιών που τα χρυσοπληρώνουν οι λαοί ακόμα και με το αίμα τους. Η θέση του ΚΚΕ να καταψηφίσει τους νέους εξοπλισμούς είναι θέση ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες, πιστεύουμε, του ελληνικού λαού, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών του για τη θωράκιση των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειάς του, της φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου. Καταψηφίζουμε τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, δεν καταψηφίζουμε μόνο την αγορά των τορπιλών. Αυτή η θέση του ΚΚΕ είναι θέση που συμβαδίζει με την πάλη για τον απεγκλωβισμό της χώρας από ιμπεριαλιστικά σχέδια, για μη συμμετοχή σε επιθετικές στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ και στην περικύκλωση της Ρωσίας, για να μην επικυρωθεί η νέα Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία
και όποια συμφωνία δεσμεύει το λαό και τη χώρα σε επικίνδυνα σχέδια, για να κλείσουν εδώ και τώρα οι βάσεις του θανάτου, για να δυναμώσει την πάλη για αποδέσμευση τελικά από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις με το λαό κυρίαρχο στον τόπο μας.